Σε καμίνι αναμένεται να μετατραπεί για ακόμα μια φορά η ηλία από τα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε, αφού την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα χτυπήσει κόκκινο με το θερμόμετρο να δείχνει 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε σε μια νέα έτσι θερμή εβδομάδα, προοδευτικά θα ανεβαίνει, θα πάει στους 36-37 βαθμούς μέχρι την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη έως το Σάββατο βλέπουμε αρκετές περιοχές να έχουν θερμοκρασίες τάξης των 39 με 41 βαθμούς. Κάτι το οποίο φαίνεται να κρατάει μέχρι περίπου την ερχόμενη Κυριακή και μετά να πάμε σε μια ξανά αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, αλλά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και πάλι. Οι συνδίκες καύσωνα θα χτυπήσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, ενώ η βασική αιτία για το φαινόμενο είναι οι θερμές αέριες μάζες που βρίσκονται πάνω από την Ευρώπη. Μάλιστα, το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου, σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Θερεάς, τμήματα της Πελοποννήσου και της Αττικής, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει κατά τόπους ακόμα και τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Το να έχει βέβαια διακυμάνσει ο καιρός από μόνο του δεν σημαίνει κάτι. Η συχνότητα με την οποία βλέπουμε κάποια ακραία φαινόμενα έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια στη Δυτική Ευρώπη, που κάθε χρόνο η Ιβηρική Χερσόνησος έχει 45 με 47 βαθμούς, είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο. Επίσης, βλέπουμε καύσωνες στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία αρκετά συχνά πλέον. Παράλληλα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, ιδιαίτερα επικίνδυνη θα είναι η εβδομάδα και για το ενδεχόμενο δασικών πυρκαγιών. Αίτια για αυτή την αύξηση του κινδύνου αποτελεί σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την επικράτηση ξηρών συνδικών και της ραγδαίας μείωσης στις τιμές υγρασίας που με τα βίας θα ξεπερνάει το 10%. Σίγουρα αυτό που πρέπει να έχουμε παραπάνω την προσοχή μας πλέον και να προσέχουμε πολύ περισσότερο είναι και σε όσα μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε πρόληψη έναντι των πυρκαγιών, οι οποίες έχουν αλλάξει συμπεριφορά. Είναι πιο θερμή και πιο ξηρή η καύση μήλη. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές πολύ συχνά για εξάπλωση πολύ βίαιων πυρκαγιών.